σε σένα ακόμη μικρή, η εμιχώ σε εσά τη ζωή πρέπει και το σημερινό επεισόδιο. Αλλά πριν σα πω για το σημερινό επεισόδιο, θα σα βλέπω να κάνετε like, subscribe και το καθεξής. Στο σημερινό επεισόδιο συμβαίνει κάτι που δεν θα το περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Έχω καλεσμένο έναν άνθρωπο, όχι ακριβώ άνθρωπο, μία μορφή, <laughs> ένα ανθρώπινο on, που έχει περάσει από συγγραφή, από υποκριτική, από πάρα πολλά πράγματα τέλος πάντων που αφορούν τη δημιουργία τέχνης. Και ποιος είναι αυτός? Ο <laughs> Μιχάλης Ρέπας! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενθουσιώδη υποδοχή. <laughs> Μα τι να κάνω, αλήθεια είναι. <laughs> Μιχάλη Ρέπα ή αλλιώς Γιακουμή, όπως μπορεί <laughs> να σε ξέρει η γενιά oh. μου πάρα πολύ <laughs> ναι, ναι. έντονα. Θέλω να μου πει για έναν άνθρωπο που δεν σε έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή του, ποιο είσαι και τι κάνει. Κοίταξε να δει. Είμαι ένα άνθρωπο που κατά βάση έτσι, γιατί παίζω και ερασιτεχνικά, όπω είπε να το για Ε, όχι και ερασιτεχνικά. Εντάξει, δεν είναι το βιοπεριστικό μου επάγγελμα, κατάλαβε. Είμαι ένα άνθρωπο που πουλάει ιστορίε. Θεωρώ ότι για να βρίσκεσαι μέσα στην κοινωνία, κάτι πρέπει και εσύ να κάνει. Δεν μπορεί η κοινωνία να σου παρέχει όλα αυτά που σου παρέχει τζάμπα. Εγώ ζητάω ρούχα, ζητάω τροφή, ζητάω στέγη, ζητάω έπιπλα, τα πάντα τα έχω. Εγώ να μην αντιπαρέχω τίποτα. Ε, εμένα φαίνεται ότι ο κόσμος μου ζητάει να γράφω ιστορίες και μάλιστα συγκεκριμένα πιο πολύ μου ζητάει να γράφω κομικές ιστορίε. Νομίζω, βασικά θα κάνω τώρα μία δήλωση που την έχω κάνει ένα εκατομμύριο φορέ και σε αυτό το podcast, αλλά γενικότερα. Νομίζω ότι έχει γράψει την καλύτερη ταινία τη ελληνική πραγματικότητα από την αρχή. Το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο. <laughs> ναι, από την αρχή μέχρι σήμερα. Για μένα τουλάχιστον και για του φίλου μου, έτσι. Δεν έχει υπάρξει κάτι καλύτερο σε ταινία. Σα ευχαριστώ λέω, πάρα πολύ. Ε, στο λέω πολύ ειλικρινά και πολύ τίμια, γιατί είναι μια ταινία που τη κάθε φορά που έχουμε κατάθλιψη καταρχά ή κάτι μα στεναχωρεί, θα τη βάλουμε και θα τη δούμε και θα τα ξεχάσουμε όλα. Ξέρουμε τι ατάκε. Εσύ το περίμενε ότι θα γίνει τέτοιο χαμό όταν την έγραφε. Κοίταξε, τώρα πια έχω μεγαλώσει. Ε, και ένα έχω να πω: Ποτέ να μην περιμένουμε τίποτα. Και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Όχι, δεν το περίμενα. Και ευτυχώ που δεν το περίμενα. Ε, μάλιστα, εκείνη την εποχή που έγινε το κλάμα, είχα στεναχωρηθεί γιατί προηγουμένω είχε ξεπεράσει κάθε δυνατό όριο η ταινία μας ε, σε πωλήσει. Και αυτό πήγε, ξέρω εγώ, 350.000-400.000 ή 600.000. Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι δεν είχε πάει τόσο καλά όσο Ακριβώς, είχε πάει... Ακριβώ. Δεν ναι. ήταν σαν το. Δεν ξέρω, μπορεί να τη δυσφημώ τώρα την ταινία. Μπορεί να ήταν και 600.000. Δεν είμαι σίγουρο. Αλλά όσο και να ήταν, ήταν κάτω από το 1 τρίτο, α πούμε, του Σave Sex. Και θυμάμαι, ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένο. Και, και, βλέπω, όπω και για μια ακόμα ταινία μα που την αγαπώ πάρα πολύ, το Αυστηρό Κατάλληλο, βλέπω ότι στο yeah. YouTube έχει πάρει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη ζωή. Και λέω εντάξει. Φαίνεται. <laughs> Ήταν αυτή η μοίρα, τι να πω. Ήταν συγκλονιστικό το πόσο μετά έγινε το μπαμ αυτή τη ταινία. Δηλαδή, εσεί, α πούμε, όταν έγινε όλο αυτό και δεν πήγε καλά, ναι. φαντάζομαι ότι είστε σε φάση πω, πω τέτοια υπερπαραγωγή, α πούμε. Για το κλάμα, εντάξει, τα βγάλω τα λεφτά τη, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν 600.000, με 600.000 εισιτήρια τα βγάζει τα λεφτά σου. Αυτό που ντρεπόμουν ήταν το κλάμα που δεν ήξερα. Θυμάμαι, ο Θανάστη τότε το σπίτι του ήταν κοντά στη Λεωφόρα Αλεξάνδρου. Και μια μέρα πήγαινα στο σπίτι του, σχολούσε το γήπεδο. Ε, εγώ περνούσα μέσα από τον κόσμο και κάποια στιγμή κάποιοι με καταλάβανε. Και έχει φωνάζει, λέει, ρε πας, ρε πας, ρε πας, δύναμη, θέλουμε ταινία, θέλουμε ταινία, ταινία, ταινία. Γυρίζει πάνω στον Θανάση. Θανάση του λέω, πρέπει να κάνουμε ταινία. Θανάση λυσάνε, δεν φαντάζεσαι τι μου φωνάζανε. και κάναμε το αυστηρό κατάλληλο και δεν ήρθανε. και Γιατί με κοροϊδεύανε. Και το αυστηρό κατάλληλο ήταν τέλειο. Εγώ εντάξει, όλα αυτά τα είδα μετά, δεν τα είδα στο σινεμά. Ναι. Αλλά νομίζω και οι περισσότεροι τη γενιά μου, τουλάχιστον που το έχουν κάνει τώρα, το έχουν εθεοποιήσει, το έχουν βάλει πάνω σε ένα εικονοστάσιο και το προσκυνάνε κάθε μέρα. Η φιλοσοφία, όταν το γράφατε, δηλαδή πώ βγήκε αυτό το πράγμα μέσα από τον εγκέφαλό σα, α πούμε. Ε, κοίταξε να σου πω. Uh... Καταρχήν, ο Θανάς και εγώ δεν έχουμε φεύγει κανένα αφηγηματικό είδο. Δηλαδή, ε, τι τρει χάρτε τι κάναμε όταν σκίζανε, στο, ήταν στο πικ, πικ του τα χρυσά κορίτσια από την Αμερική, α το πούμε έτσι. Μια ιστορία συγκατοίκηση, ένα σύριελ συγκατοίκηση. Μια πρωτοτυπία ίσω είχε το Δίσεξα Μαρτίν. Δηλαδή, δεν μπορώ να ανακαλέσω μια ερωτική κομμεντή συνεχιών. Μετά δημιουργήθηκαν κι άλλε στην ελληνική τηλεόραση, αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ. Μπορεί και να κάνω λάθο ούτε σε διεθνέ επίπεδο συνεχιών. Το κλάμα τι είπε, τόσε παροδίε έχουμε δει. Δεν ανακαλύψαμε ο Θανάσης και εγώ την παροδία. Τώρα, η ατάκα που κλείνει την ταινία, η τελευταία ατάκα που ακούγεται πρόζα πριν το τραγούδι Λευτέρη Λευτέρη, είναι η Παναγιοτοπούλου που λέει: Και όλοι μαζί θα φάμε τα λεφτά του Δελαφράγκα. Πιστεύω ότι αυτή η ατάκα πυκνώνει την οτροπία πολλών γενναιών Ελλήνων που φάγαν τα λεφτά του Δελαφράγκα, αλλά ταυτόχρονα δεν σκέφτηκαν καθόλου ότι πρέπει να έχει μια παραγωγική μηχανή. Εντάξει, την ξεχαρβαλώνουμε. Ε, δεν πρέπει στι θέσει να βάλουμε κάτι άλλο. Είναι πολλά τα χρόνια που τρώγαμε τα λεφτά του Ντελαφράγκα. Και είμαι πάρα πολύ περήφανο και μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν που πέσανε πάρα πολλέ θεωρίε συνωμοσία και 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 και. και. Ε, είμαι πάρα πολύ περήφανο που έχουμε γράψει την ΑΤΑΚΑ. τον ε, το Τζέλα Δέλτα δεν είχε φουγάρα. Γιατί κατά τη διάρκεια τη οικονομική κρίση χορτάσαμε από τέτοιου είδου ακρότητες, α το πούμε έτσι. Ε, ανθρώπους που υποστήριζαν και είχαν ένα μεγάλο ακροατήριο, όχι ήταν δύο-πέντε χαζί, με πολύ μεγάλο ακροατήριο που οδηγήθηκαν σε πολύ ψηλά αξιώματα και που στην ουσία υποστήριζαν ότι το Τζέλα Δέλτα δεν είχε φουκάρα. Ναι, αλλά είναι τρελό το πώς αυτέ τι ατάκε. Όλες αυτές οι ατάκες που έχετε γράψει έχουν τόσο βάθος από πίσω. Κοίταξε να σου πω κάτι ζωή. Ε, ξεκινάς έτσι. Έχεις σκεφτεί ένα κέλυφος. Ναι. Ε, ας πούμε η αρχική δεν είναι ένα κέλυφος. Παρανοϊκά σε όλες τις ταινίες σας είναι η, η, απόλυτη παράνοια και γι' αυτό είναι και τόσο αστείες έτσι. Σε ευχαριστώ. Δεν είναι κάτι νορμάλ αυτό. Είναι βγαλμένο Εμένα από... πάλι μου φαίνεται ότι είναι το απόλυτο νορμάλ. Εμένα τι να σου πω ρε παιδάκι μου. Εγώ θεωρώ ότι είμαι ένας πολύ συνηθισμένος άνθρωπος που γράφει, πώς να το πω, αν όχι συνηθισμένα πράγματα, αλλά Πολύ κανονικά πράγματα. Το πιο κανονικό πράγμα είναι η συμπέθερη από τα τύραννα από όλα αυτό που έχει γράψει. Δηλαδή... Όχι μωρέ, γιατί οι χάρτε δεν ήταν κανονικέ. Ναι, ήταν. Εντάξει, Σε... Και το ήταν. άλλο είναι παροδία. Γι αυτό, ε, α, γι' αυτό έχει την αντικανονικότητα αυτή. Ναι. Ε, με το Θανάση προσπαθούμε κάθε φορά να βρούμε μια οπτική γωνία του νεοέλληνα. Το καταφέρνετε 100%. Βασικά. Αυτό προσπαθούμε κάθε φορά. Και στου συμπαίθερου το ίδιο κάναμε και στο μέρη-μέρη-μέρη το ίδιο κάναμε. Ε, το μέρη-μέρη ήταν λίγο χλωμό, δεν ξέρω κάτι, δεν έλαμψε σε αυτή τη δουλειά, ενώ εγώ την αγαπώ και την πιστεύω πάρα 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 πολύ. Ελπίζω και αυτό να το επανεξετάσει το κοινό στο μέλλον όπω το αυστηρό κατάλληλο. Μπορεί να είναι πολύ μετά αυτά που γράφετε, να είναι για τι επόμενε δουλειέ. Άσε μα, Μωρέ. Δεν το πιστεύω. Γιατί όχι, εγώ το πιστεύω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για σένα, σαν Μιχάλη. Ποια είναι η αγαπημένη σου παιδική ανάμνηση. Κοίτα. Αγαπημένη παιδική ανάμνηση, δεν μπορώ να θυμηθώ μία. Ε, ε, βασικά αυτό που μου άρεσε και μου άρεσε με ένα πάθο που δεν το έχω πια. Και πολλέ φορέ το σκέφτομαι. Κοίταξε, μου αρέσει, αλλά όχι με το πάθο. Το, η θάλασσα. Δηλαδή, ε, η πιο αγαπημένη μου φωτογραφία είναι είμαι ξέρω εγώ τεσσάρων, τριών, δεν ξέρω πόσο είμαι και είμαι μέσα στο νερό με τα ρούχα και χαμογελάω και προφανώς περνούσα κάποιος φωτογράφος γιατί τότε δεν υπήρχαν κινητά εννοείται έτσι δηλαδή αν εγώ γεννήθηκα το 59 αυτή η φωτογραφία πρέπει να Τραβήχτηκε το πολύ το 63. Ήταν προφανώ επαγγελματία φωτογράφο και εγώ είμαι μέσα στο νερό και πλατσουρίζω με τα ρούχα. Γιατί <laughs> βγαίναμε βόλτα με τη μαμά τα απογεύματα, α πούμε, μόλι έφευγα από το χέρι, Πήγαινα κατευθείαν κατευθεία. και αυτό στο νερό. Ε, είμαι από το λουτράκι, βέβαια, έτσι να πω. Οπότε, Οπότε το έχεις... νερό ήταν δίπλα. Αυτό είναι η πιο αγαπημένη μου ανάμνηση. Δηλαδή να είμαι ξαπλωμένο στα βότσαρλα του λουτράκιου και να ακούω κάποιο δίπλα να περπατάει. Το κόπερτον, εκείνη την εποχή ήταν το κόπερτον, η μυρωδιά του κόπερτον. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Η μαμά μου κατάγεται από την περαχώρα, δηλαδή ο μπαμπάς μου από το λουτράκι όπου και γεννήθηκα και μεγάλωσε. Η μαμά μου είναι από το πίσω. Πίσω από τα γεράνια χωριά που λέγεται Περαγόρα και με παρκάριζε κάθε καλοκαίρι αισθάνομαι τη Μαριγούλα, εκεί με παράταγε. <laughs> και πολλέ φορέ κοιμόμασταν στην ταράτσα, τα ζεστά βράδια κοιμόμασταν στην ταράτσα. Μία ανάμνηση μου λοιπόν πάρα πολύ χαρακτηριστική είναι πω είμαστε έτσι ξαπλωμένοι, στρωματσάδα... βάζαν τα στρώματα και αυτά. Και ήταν ένα, ένα εξοχικό κέντρο η με τσουκ μπόξ και τέτοια και θυμάμαι τα τραγούδια και αν αλλάξαμε λόγια βαριά του Καζατζίδη. Αυτό είναι και αυτό μια περίεργη, ωραία ανάμνηση. Έτσι, το αεράκι το δροσερό και να φέρνει τα τραγούδια τα λαϊκά και τη εποχή. Παλιά το κάναν αυτό να κοιμούνται έξω και στη. Δεν φοβόντουσαν. τώρα δεν, δεν θα φανταζόμουν να κάνω να το κάνω αυτό. Εδώ στη θάλασσα <laughs> δεν μπορώ το, το μεσημέρι, α πούμε, όταν πηγαίνουμε. Κι εγώ, και εγώ θα αισθανόμουν ανασφάλεια πλέον να αφαιθώ να κοιμηθώ σε δημόσιο χώρο. Σε, σε, <laughs> υπαίθριο, <laughs> δημόσιο χώρο. Σε υπέθριο χώρο. <laughs> εσύ είχες γυναίκες στη ζωή σου που ήταν στη φάση όλων αυτών των γυναικείων ρόλων που έχεις γράψει. Γιατί είναι όλες. Τι να σου πω ρε παιδί μου. Είναι σαν να ξέρεις τις γυναίκες που έχεις γράψει. Τις ξέρεις τόσο καλά. Είναι σαν να είναι άνθρωποι του περίγυρού σου. Είναι ένα περίεργο πράγμα το... Εγώ είμαι ένα παιδί πάρα πολύ αφηρημένο που δεν πρόσεχε ποτέ τίποτα. Φαίνεται κάτι μέσα μου είναι παρατηρητικό που εγώ δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Δηλαδή, μου πες για τη θεία σου τη Μαριγούλα, α πούμε, ναι, αποκλείεται ναι. να μην την έχει γράψει κάπου. Ε, πιθανότατα να έχει περάσει. Πολύ περισσότερο εξ μου η Μαρίνα θα έχει περάσει. Γιατί στην ουσία με κρατούσε. Που η Μαρίνα πόσο να με περνάει εμένα. Πολύ λίγα χρόνια. Ήταν και αυτή ένα μικρό κορίτσι. Αλλά τότε ήταν διαφορετικά στα χωριά. Και, και με κράτα για αυτή στην ουσία, γιατί η, η, η θεία μου ήταν η χείρα. Και είχε πέντε παιδιά. Ποια να μπορεί να κοιτάξει. Και, και αυτή ήταν στο μαγαζί, για να φέρει λεφτά. Συνεπώ, ήταν η Μαρίνα στο σπίτι που ήταν μια ιονή μαμά μου, α πούμε. Ήταν η καλοκαιρινή μου μαμά, η ξαδέρφη μου η Μαρίνα. Έχει βρει ποια θα μπορούσε να είναι, α πούμε, η Μαρίνα. Πρέπει να το σκεφτεί, πιστεύω. Ε, πρέπει να σκεφτώ πολύ. Η ξαδέρφη μου η Ντίνα, η, η Παντελέον, που είχε γράψει κιόλα και τηλεόραση, κάποια στιγμή έτσι μιλάγαμε και μου λέει: Μιχάλη, είσαι τρελό. Δεν ξέρει ποια είναι η μπεμπέκα. Όχι. Η μαμά σου είναι Μιχάλη. Η μάνα μου πιστεύω ναι πως είχε πολλά στοιχεία από τη Θεία Μπεμπέκα. Απλώς η μάνα μου ήταν χωριάτισα, ας το πούμε έτσι, και η Θεία Μπεμπέκα, η, Άννα Κυριακού είχε όλο τον αέρα βέβαια της αστής ναι, Ναι, της... ναι, ναι. Αλλά ο πυρήνα του ψυχισμού... Είναι η Θεία Μπεμπέκα. Ξείς όμως, τι. εσύ είναι και δύσκολο να το καταλάβεις, γιατί είναι ένας άνθρωπος που τον έχει ζήσει πολύ Τόσο Τόσο πολύ σαν τον εαυτό μου, Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μια φορά, ε, ήμουνα ήμουν πια μεγάλο, είχα πάει στο λουτράκι έτσι, για μια-δυο ώρε όπω πήγαινα και πηγαίναμε στη θεία μου με τη μαμά και περπατούσαμε και κάνω έτσι και λέω. τόσο κοντή η μαμά. <laughs> <laughs> Ξέρει, <laughs> έχω πιο πολύ τι εικόνε τη μνήμη παρά τη πραγματικότητα. <laughs> <laughs> και... πόσο, πόσο κοντή είναι αυτή η γυναίκα. Άρα ζει πάρα πολύ μέσα στο μυαλό σου. Αυτό μου ναι. βγάζει, ότι. Ναι, είναι... το δε... κλάμα που λες α πούμε, μια και τόσο πολύ. Έχει λυσάξει με το κλάμα. Το κλάμα δεν είναι αναπαράσταση ούτε τη Ελλάδα τη εποχή, ούτε του κινηματογράφου τη εποχή. Είναι η διάθλαση όλου αυτού του πράγματο όπω είναι μέσα στο μυαλό μα. Εξού και άμα παρατηρήσει τα κοστούμια είναι άλλα από εποχή. Τα σκηνικά επίση. Καλά, ναι, αλλά, εντάξει, δαν... αυτό ε, εγώ ας πούμε δεν μπορώ να το καταλάβω ακριβώ γιατί δεν έχω περάσει και πολύ από εκείνε τι εποχέ. Άλλα ντάλα. Άλλα Αλλά όμω η αλήθεια είναι ότι εκεί στο ξεκάρφα το ξαφνικά βγαίνουν και χορεύουν 15 άτομα, ξέρω εγώ. Αυτό Πέραν είναι... αυτού δεν έχει καμία ιστορική συνέπεια. Αλλού τα σκηνικά και τα κοστούμια πάνε στα τη, αλλού πάνε στα 70. Με μεγάλη χαλαρότητα. Και λε, ποια στιγμή εξελίσσεται, ρε φίλε, αυτό. Είναι ακριβώ η ξενιασιά όταν φτιάχνει ένα πράγμα που έτσι κι αλλιώ είναι παραμορφωμένο, όπω και στου συμπέθερου. Ναι. Είπαμε, κανένα ρεαλισμό. Δεν μα ενδιαφέρει. Κανένα ρεαλισμό. Δεν κάνουμε ηθογραφία. Εδώ πέρα διαστέλουμε τα χαρακτηριστικά, ίσω για να είναι πιο ορατά, δεν ξέρω. Για να είναι και βασικά. Να είναι και λίγο πιο κομικό ρε παιδί μου φαντάζομαι. Έμα, ε, δεν θέλουμε και να γελάμε. Με αυτό έχει τύχει όμω ποτέ να σα ασκήσουν άσχημη κριτική, α πούμε, ή για του συμπεθέρου από τα τύρανα, που, που είναι οι χαρακτήρε όλοι λίγο πιο καρικατούρε, α πούμε. Όχι. Μπορεί και να έγινε. Άκουσα να σου πω κάτι. Επειδή Ενώ σε σημεία που να παιδί... σε προβληματίσει. <laughs> είσαι ένα παιδί. Oh, 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 σε αυτό καθόλου. Δεν το αντιληφθήκα καθόλου, αλλά επειδή εγώ, εσύ είσαι ένα παιδί τη ψηφιακή εποχή. Εγώ είμαι. <laughs> ένα παππού τη αναλογική εποχή. Δεν έχω Instagram, δεν έχω Facebook, δεν, δεν, τίποτα από αυτά. Πιθανότατα να έχουν γίνει αρνητικέ κριτικέ, αλλά πώ να τι μάθω. Δεν έχω κάτι. Έτσι ρώτησα για να δω πώ έχει δει εσύ. Όχι, δεν, δεν, έχω δει και δεν ενδιαφέρομαι και να σου πω και κάτι. Η τελευταία φορά που είχα και είπα ποτέ δεν θα ανοίξω Facebook οτιδήποτε. Τα... Καθόλου δεν θέλω, δεν θέλω να εμπλακώ. Ήτανε στο Αθηνόραμα, στην ταινία μας «Οξυγόνο», διάβασα τόσο υβριστικά και βία πράγματα εις βάρος μου. Για το «Οξυγόνο». Και, εις, προ, και προσωπικά εις βάρος μου, που το κλείσα πανικοβλήτο Εκείνη την ώρα πανικοβλήθηκα, γιατί δεν ήταν ότι, εντάξει, είναι μια κακή ταινία. Αυτό, δόξα το Θεώ, έχω χορτάσει να το λένε για τις δουλειέ μας. Ε, ήταν πάρα πολύ βία, βία προσωπική επίθεση. Θεωρώ απαράδεκτο από περιοδικά και από site να φιλοξενούν τέτοιου είδους ε, απόψεις, ανώνυμες μάλιστα, και από τότε το κλείσα και είπα «Εγώ δεν ξαναεμπλέκομαι με αυτό το φόρβορο». Με τίποτα. Με τίποτα. Δεν θέλω για ποιο λόγο να βάλω τον νευρικό τον μου σύστημα τώρα και τον εαυτό μου σε... Ναι, φαντάζομαι. Δεν έχω, δεν έχω ιδιαίτερο λόγο. Okay. Γιατί και αυτό το κάνει. Δεν το κάνει για να με βελτιώσει. Προφανώ. Μην τρελαινόμαστε. Εννοείται αυτό. Όταν η κριτική είναι για να σε βελτιώσει. Όταν σου δεν μιλάω είναι με για προσωπικού χαρακτηρισμού, τι βελτίωση να κάνει. Έχεις πιάσει ποτέ ή βασικά να έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σα πάνω στη γραφή να αυτολογοκρίνεστε. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχει όρια η σάτυρα. Κοίταξε να σου πω. Ε, θα έδινα. Ε, τους μεγαλύ... όποια αγώνα μπορώ να δώσω, δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω, αλλά θα αγωνιζόμουν πραγματικά για να μπορεί ο καθένας να εκφράζεται χωρίς κανενός είδους όριο. Το όριο μπαίνει αυτόματα από το επίπεδο του γούστου σου, από τη μόρφωσή σου και να πω και κάτι, και από την ενσυναίσθηση. Μια και αναφέρθηκα σε αυτά που λέγανε για μένα προσωπικά. Όταν υπάρχουν άνθρωποι με τόση σκληρότητα και τόση έλλειψη ενσυναίσθησης ότι και εσύ ρε φίλε Είσαι ένα ανθρώπινο πλάσμα. Έχει και σε ένα μανούλα σε έκανε. Δηλαδή, πόσο μπορείς να αντέξεις. Πόσο δηλαδή άλλο να έχεις μια ζαβή πολιτική θέση ή ένα επίπεδο γούστου καλλιτεχνικού που σε έναν άλλον δεν ταιριάζει. Είμαστε μέσα σε μια κοινωνία να το δεχτείς. Όμως το πιο πολύ στις μέρες μας εκφράζονται αφορισμοί που περισσότερο έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ανθρώπων παρά με την ουσία του έργου του έργου τους ό,τι και αν είναι αυτό μας το πεδίο της πολιτικής μας το πεδίο του αθλητισμού μας το πεδίο της τέχνης ας πούμε ε, υπάρχει μια αφοριστική ε, πώς θα το πω αντιμετώπιση και συνήθως ε, ξεφωνίζουν διάφορα χαρακτηριστικά του ανθρώπου και όχι ναι. τη δουλειά του. Εντάξει, άρα ας πούμε η άποψή σου ότι μέχρι ένα σημείο που δεν προσβάλλει τα χαρακτηριστικά του άλλου ανθρώπου... Κοίταξε, επειδή ο Θανάσης και εγώ εκπαιδευτήκαμε <laughs> στις 9 η ώρα στο prime time. Ισχύει, δεν ναι, μπορείς μπορεί όταν γράφεις τις χάρτες και το δεις εξαμαρτήν, υπάρχει ένα πλαίσιο λεξιλογίου. Ναι. <coughs> δεν μπορεί να κινείσαι όπου θέλεις. Ε, το safe sex μετά ήταν λίγο πιο... Το safe sex ήταν πιο ε, αθυρός τόμας το πούμε αλλά και πάλι πιστεύω στα πλαίσια του ενός αληθινού καθρέφτη αυτού πραγματικά στα αλήθεια συμβαίνει στην κοινωνία μας. Ο Θανάς και εγώ, συγγνώμη που θα το πω αλλά είμαι λίγο μεγάλος και μπορώ νομίζω ποτέ δεν προσπαθήσαμε να σοκάρουμε την κοινωνία. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ε, προσπαθήσαμε πάντα να δημιουργούμε θετικά ε, Θετικά σκάνδαλα όχι αρνητικά η προσπάθειά μας δεν είναι να εστιάσουμε στη, στη διαφορά που μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι η προσπάθειά μας είναι να εστιάσουμε στις ομοιότητες Έτσι. πάντοτε αυτό ήταν δηλαδή και θεωρώ είμαι πολύ 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 υπερήφανος για τους συμπέθερους όχι ότι δίνουμε και τις χάρτες αλλά και για τους συμπέθερους yeah. γιατί και αυτό θεωρώ ότι είναι πραγματικά α, ανθρώπινο, ανθρωπιστικό και πολιτικά ορθό το να κάνει δύο κοινωνικέ ομάδε, τη μειοψηφία των Αλβανών και το πλήθο των Ελλήνων, να γελάνε στην ίδια αίθουσα με τα ίδια αστεία και να γίνονται ένα μέσα. Έστω για αυτό το μικρό δίωρο ή για το 45 λεπτά, α πούμε, που θα το μεταδώσει το Μέγκα. Γιατί δεν είναι καθόλου προσβλητικό, βασικά. Ούτε για τη μία πλευρά, ούτε για την άλλη. Για του Έλληνε, δεν θα έλεγα πω είναι προσβλητικό. Είναι. Ε... Να το πω. Λίγο δείχνει, α πούμε. Ακριβώ. Ότι... Ναι. Άμα δεν είναι να κάνει και αυτό η τέχνη, τι κάνει δηλαδή. Ε, ναι. Αλλιώ κάνει και πουρική, κάνει διακόσμηση. Ισχύει αυτό. Δεν αισθάνομαι καθόλου διακόσμητη και παρότι είμαι ένα άνθρωπο που θεωρώ μ, από τον τρόπο που ζω, από το πώ είναι το σπίτι μου, από το, τον τρόπο που κινούμε στη ζωή, ότι έχω αισθητική, έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Ε, Συχαίνομαι πια την αισθητική εκεί που έχει φτάσει. Mm. Θέλω και λίγο απλά πράγματα στην τέχνη. Mm. Θέλω αμεσότητα. Κατάλαβε. Μπορεί να με πιάσει με αμεσότητα. Όλα τα άλλα, εγώ την αισθητική και αυτά. Στητική, άμα θέλω. Θυμάμαι όταν είχα πάει στη Νέα Υόρκη στις Βιτρίνε, μου έπεφτε το σαγόνι. Δεν καταλάβαινα τι πουλάγανε από mm. την ομορφιά. Mm. Δεν καταλάβαινα τι πουλάγανε. Άμα ομορφιά στα περιοδικά να πάρει στα περιοδικά, design, στο Pinterest. Ναι. Μπαίνεις Μπαίνει στο Pinterest. <laughs> να σου κουνηθεί το κεφάλι από αισθητική. Δεν είναι η αισθητική που μα λείπει. Άλλο πράγμα μα λείπει. Ισχύει 100%. Η αλήθεια μα λείπει. Πού βρίσκεται πραγματικά όλου του πιο iconic Έλληνε ηθοποιού και πώ μπορείτε και του βάζετε όλου μαζί σε ένα έργο. Του βρίσκουμε στην πιάτσα. <laughs> πραγματικά Διότι, διότι τους... Να σου Η, η μίρκα, ώρα... Μύρκα ας πούμε που την έχεις κάνει η μουσα σου <laughs> που... <laughs> που είναι η βασίλισσα του σύμπαντο. <laughs> Κοίταξε να δεις Είμαστε μια πολύ συγκεκριμένη γενιά Ηθοποιών και συγγραφέων τους... Αυτή τη γενιά τη λατρεύω πάντως πραγματικά. Και είναι πως να σου το πω Σαν να αλληλοδιαμορφωθήκαμε Εγώ νομίζω ότι έμαθα και ο Θανάσης βέβαια να γράφουμε θέατρο χάρη σε αυτή τη γενιά ε, αυτή η γενιά είχε σφινοθεί μέσα στο κεφάλι μας και, και, και πραγματικά δηλαδή θυμάμαι μια φορά σε ένα επεισόδιο στη, στο serial Safe Sex που ο Θανάσης δεν το έφερε ο δεν το θέλει <laughs> απαράταμε και αυτό ρε του λέω θέλεις να κάνουμε το ρόλο του κεντρικό της πορνοστάρ να το κάνει η Αδαμάκη. σε πληροφορώ ότι γράψαμε σε μια εβδομάδα δύο επεισόδια. Δηλαδή από την ώρα που είπαμε το μαγικό όνομα Μίνα Ανταμάκη. Ναι, τελείωσε. Άρχισε να φεύγει το χέρι μόνο του. Μόνο του. Μόνο του. Γράφτηκε το επεισόδιο μόνο του. Α, μην πω και τον Κώστα τον Ευρυπιώτη που έπαιζε στο ίδιο επεισόδιο. Καλά φυσικά ήταν ο πήγμα Λίων τότε στην άνοδο του καταπληκτικός. Αλλά Ειδικά το μαγικό όνομα Μίνα ήταν λε και μα έλυσε το χέρι. Σε. Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα έχετε διαλέξει νομίζω του καλύτερου. Δηλαδή, ο Ντονόπουλο, α πούμε. <laughs> που εγώ τον λατρεύω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρω, πού του πού τους βρήκατε. <laughs> εγώ τι έγινε. Τότε έπαιζα. Ο αλεξανδρος σε κιτρι που γνωριστήκαμε ήταν κούκλο. Ήταν πολύ όμορφο. <laughs> ναι, πολύ ωραίο δηλαδή. Λοιπόν, και του δίνανε κάτι ρόλου. Και μια φορά παίξαμε μαζί στη Μιμή Τενίση σε μια ωραία κομμωδία που λεγόταν Άντρε για δίπλα που την είχε μεταφράσει η Μιμή. Πολύ ωραία κομμωδία. Ήταν ο Καφετζόπουλο, η Ράντο, το, ε, ο Χριστάξ ο Ευθυμίου. Ε, πολύ σκοπό, Ο Μιχάλη ο Μητρούσης που έσκιζε. Και παρατηρήσαμε ότι αυτό δεν είναι ένα κανονικό ωραίο. Εδώ αυτό του δεν είναι του ωραίου. Είναι του μπουφώνου. Είναι, έχει μια Εσωτερική αντίφαση αυτός ο άνθρωπος. Και κάναμε φόκου σε αυτή την αντίφαση. Στο ότι στο επί της ουσίας έχουμε να κάνουμε με έναν έκπληκτο μπουφόνο παρά με έναν άνετο ωραίο τυπά. Καμία σχέση με άνετο και ωραίο τυπά. Ο Αλέξανδρος είναι ένας πανικόβλητος μπουφόνος. <Σιχει> και σιγά σιγά άρχισαν αυτά τα βήματα προς τη φαρσοκομόδια. Βέβαια τώρα τον βλέπω και στι ψυχοκόρε στον Αντένα και τον Καμαρόνο. Και έκανε μια ταινία με το Γιάννη, τον Γιάννη Τζιμιτσέλη, τώρα που θα βγει τα Χριστούγεννα. Και είναι καταπληκτικό. Κουραμπιέδε. Κουραμπιέδε από χιόνι. Είναι καταπληκτικό ο Λέξανς. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Ε, και μάλιστα του είπα, στεναχωριέμαι, λόγια, ε, Που ξαφνικά ο Γιάννη, α πούμε, σου βγάζει ένα τόσο τρυφερό ε, πορτρέτο. Και που εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Ε, γιατί εμεί ο Θανά και εγώ κάναμε πάντα φόκου στην μπουφονερή που ναι. βγάζει. <laughs> Ναι, και πάντα. Αυ... Τώρα κακά τα ψέματα. Αμέσω μα έλκει η μπουφονερή σε έναν ηθοποιό. Αμέ... Αμέσω την πιάνουμε στον αέρα και αμέσω θέλουμε να πέσουμε να την εκμεταλλευτούμε. Κάτι έχουμε καταλάβει. <laughs> Άννα Παναγιατοπούλου, α πούμε. Καλά, Η Άννα, ρε παιδί μου, η Άννα για μένα είναι. πώ να το πω. Αν έλεγα και όλη μου η καριέρα θα ακουγόταν ίσω υπερβολικό, αλλά με έναν τρόπο είναι η Άννα. Η Άννα είναι, πώς να το πω το, το φάντασμα που είναι μέσα στο μυαλό μου ε, είναι το, σαν να είναι το φάντασμα της κομμωδίας που ναι. μου παίρνει το χέρι και γράφω οτιδήποτε. Δεν είναι μια απλή συνεργασία, μια απλή σχέση ας, ας πούμε έτσι. Φίλοι δεν υπήρξαμε με την Άννα, αλλά δεν πειράζει. Δεν μπορεί να γίνεται όλα στη ζωή. Έγινε η μουσα σου στην κομμωδία ας πούμε. Είναι σαν να ήταν από πάντα. Είναι σαν να ήταν από πάντα. Από την πρώτη στιγμή που την είδα στο Άλσος Παγκρατίου και εγώ τότε ήμουν ακόμα μαθητής γυμνασίου ας πούμε νομίζω ότι σφινώθηκε μέσα στο κεφάλι μου αυτή η γυναίκα ο τρόπος που μιλούσε ο τρόπος που διέλυε και συνέθετε τους ρόλους και... αλλά που τους διέλυε ταυτόχρονα Σου έχει τύχει ποτέ να γράφεις ρε παιδί μου για έναν συγκεκριμένο ηθοποιό γιατί από ό,τι κατάλαβα εσείς λειτουργείτε πολύ με το ε, έχω στο μυαλό μου τη μήνα άρα θα γράψω το επεισόδιο πάνω στη μήνα Γράφετε μπορώ να πω. Με αλφαγιώτα. Δηλαδή, ναι. ε, είναι σαν να γράφεται από μόνο του. Α, ε, δηλαδή, άμα βάλουμε καλά στο μυαλό μα ποιοι είναι οι ηθοποιοί, αρχίζουν και γράφουν το διαλογό του μόνο του. Έχει όμω ποτέ να ρίξουν άκυρο αυτοί οι ηθοποιοί. Ναι. Οπότε Οπότε, να γράψει ναι. επεισόδιο. Ναι. Ένα παράδειγμα, α πούμε. Μια χαρά παίχτηκε μετά ο ρόλο από άλλον. Δηλαδή, το ρόλο που έπαιξε ο Χρυσομάλη ε, δεν ήταν να τον κάνει ο Χρυσομάλη στο Safe Sex. Και τον έκανε, και μια χαρά τον έκανε. Και το ρόλο που έκανε ο Σπύρο Παπαδόπουλο. Ήτανε άλλο στην αρχή. Είχαμε κάνει πρώτα σε ένα άλλο παιδί και δεν μπορούσε, δεν ήθελε, δεν ήθελε πιστεύω. Ε, και το έκανε ο Σπύρο. Μια χαρά, τέλεια. Οκ, okay. άρα βγαίνει δηλαδή. Δεν Ξέρεις τι... τι γίνεται. Δανείζοντα πάντα μέσα στη φαντασία μα ένα ηθοποιό το ταλέντο του, στην ουσία δίνει οργανικότητα στο ρόλο. Μετά, όταν το πάρει ένα άλλο ηθοποιό, το κάνει με το δικό του τρόπο και βγαίνει. Ναι. Αλλά ήδη είναι οργανικό εξαιτία του πρώτου που βάλαμε στο νου μας. Δηλαδή, κάθε φορά που γράφετε κάτι, έχετε κάποιον στο μυαλό Εννοείται. Ρώσεις. Εννοείται. Και όταν λέμε κάποιον, δεν εννοούμε ούτε έναν άνθρωπο από τη ζωή, ούτε έναν άνθρωπο από το εξωτερικό, ούτε έναν ηθοποιό όπω μπορεί να ήταν 30 χρόνια πριν. Πάντοτε γράφουμε για ηθοποιού τη πιάτσα όπω είναι και βρίσκονται τώρα. Πω, Δύσκολο βέβαια αυτό πολύ. Καθόλου. Καθόλου. Είναι πολύ εύκολο. Αυτό, αυτό σε καθοδηγεί. Εντάξει. Εγώ α πούμε, αν είχα στο μυαλό μου την Άννα Παναγιωτοπούλη δεν θα mm. την είχα όπως είναι τώρα. Θα την είχα όπω είναι, α πούμε, στο Ντόλτσεβίτα. Όχι. Όχι. Ο Θανάσης και εγώ επειδή ακριβώ ζούμε και του βλέπουμε του ανθρώπου. Δηλαδή, εγώ τώρα τον Αλέξανδρο δεν μπορώ να το σκέφτομαι όπω ήταν στον Δίσεξα Μαρτίν. Ισχύει, ναι, εντάξει, γιατί έχετε δουλέψει και μαζί. Και ε, το... ναι, ναι, τώρα είναι ένα αστρομάλη κύριο μεγάλο. Απογοητευτικό. <laughs> ναι, αλλά δεν μπορώ να έχω στο μυαλό μου τι ήταν ο παρουσιαστή ειδήσεων του κάποτε. Εσύ γενικότερα βλέπει ταινίε, α πούμε. Πολύ, ναι. Ελληνικέ. Ελληνικέ όχι πάρα πολύ. Δεν, δεν είναι και πολλέ, ρε παιδάκι μου. Ναι. Ε, τι να πω. Βλέπω. Από, από, το διεθνή κινηματογράφο ότι έρχεται και όλο και λιγότερο δηλαδή η αλήθεια είναι ότι ο κορονοϊός έκανε πάρα πολύ κακό στο κινηματογράφο. Το θέατρο δεν έπαθε τίποτα, επανήλθε εκεί που ήταν. Το σινεμά δυστυχώ μάθαμε πάρα πολύ τι πλατφόρμε και θα περιμένει κάποιο μια ταινία, σου λέει, Τα, θα, θα τη βρω, θα κατέβει σύντομα, α και... πούμε. Σύντομα θα ανέβει σε μια πλατφόρμα και θα κάτσω τη δω. Εσένα δηλαδή σου λείπει καθόλου η περίοδο που Γέμιζαν τα σινεμά. Μου λείπει πάρα πολύ γιατί αυτό είναι η παιδική μου ηλικία. Έτσι έμαθα και επίση έχω και σύστημα παλιό και στη μία ώρα θέλω να παρακατουρίσω Γιατί τώρα με τα. <laughs> <laughs> με τα πώ τα λένε. Με τα multiplex και με αυτά. Πάζει δύο, δύο, μισή ώρε ταινία και, και, πα... και παίζει και παίζει και παίζει. <laughs> Κάτσε ρε φίλε. Εγώ το μεταξύ που είμαι μαθημένο στη μία ώρα πρέπει να πάω τουαλέτα. Ναι. Δεν γίνεται. Καλά, εγώ που βλέπω Netflix το σταματάω και πηγαίνω. Εκεί να είναι εύκολο. Ναι. Έχει δουλέψει και στη τηλεόραση και στο σινεμά και στο παντου, θέατρο. Παντου, παντου. Ποιο πιστεύει ότι και είναι. Στην καρσόνη, το... <laughs> όλα. Ναι. Ένα ε, ναι, ναι. τύσικο. Τι, περίεργο, φαίνεται. Για... Μου φαίνεται περίεργο γιατί είσαι ένα άνθρωπο πολύ ταλαντούχο και φαντάζομαι ότι με το που τελείωσε τα. Μην ναι, ναι, το φαντάζεσαι. Ταλαντούχο, τι εννοεί ταλαντούχο. Δηλαδή, ναι, δεν λέω ότι είμαι τάλαντο, αλλά δεν νομίζω ότι ήμουν και κάτι τι στο ιδιαίτερο σπίτι. Εννοώ ότι κατευθείαν θα. Εντάξει, δεν άργησα και πολύ. Όταν ήμουν 30, αρχίσαν τρει χάρτε. Δηλαδή, στα, στα, 29 μου τι έγραψα. Αλλά δεν είναι ότι τέλειωσα τη σχολή και με αρπάξανε, καθόλου. καθόλου. Έτσι το φαντάζομαι. Θεωρώ ότι ήμουν ένα πολύ μέτριο παιδί. Δηλαδή δεν ήμουν ούτε ο ωραίος να πεις έλα που τον εφέρτονε το το, 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 μάγκα. Έτσι, ούτε ο κομίκας, ο κομικός έτσι, με την έννοια με, την, με, την, με, την, με την πέτρο, του Πέτρου του Φιλιππίδη που βλέπεις αυτή τη φυσιογνωμία της Παρτάρης και λες, δεν μπορεί αυτός θα έχει πολύ γέλιο. Ε, Αγώνα μια, μια μέτρια περίπτωση που πρέπει, θέλει, χρειάζεται λίγο χρόνο για να αποδείξει. Ναι, αλλά απέδειξε τελικά. <laughs> τελικά με κράτησε η δουλειά, ναι. Από τι έχει περάσει. Η πρώτη μου δουλειά για να βγάλω λεφτά ήταν ε, ε, γυμνό μοντέλο στην καλών τεχνών. Αποκλείεται. <laughs> Αλήθεια. Το κάνει αυτό, ναι, ναι. Γιατί κάποια στιγμή είναι η οικογένειά μου απότομα και με κάλεσε ο μπαμπάς μου και μου λέει Μιχάλη, ξέρεις, δεν μπορώ να συνεχίσω να... Ε, πληρώνω για τι ε, σπουδέ μου. Να στο μαθηματικό τότε. Άσχετο. Ε, και πρέπει να αρχίσει να δουλεύει για να μπορέσει να συνεχίσει τι σπουδέ σου. Και εκείνη την ώρα τι να έκανα και ρώτησα δεξιά αριστερά. Λέει πληρώνουν πάρα πολύ καλά στην καλών τεχνών. Και πήγα εκεί πέρα και στο Μαυροειδή το. Του Μαυροϊδί, μάλλον το εργαστήριο και, και, σε κάτι φροντιστήρια για την καλών τεχνών και μετά εντάξει, το σερβί που ήταν πολύ ναι, εύκολο. Ντυμμένο, φαντάζομαι. Ντυμμένο, <laughs> ναι, <laughs> σερβίριζα ντυμμένο. Και αυτά δεν έχω, δεν έχω κάνει κάποια αντίθεση. Δεν ήταν λίγο περίεργο απλά να πα σε μια αίθουσα και να γδυθεί και να κάτσει. <laughs> Κοίταξε, η μο... καθόλου περίεργο δεν είναι. Η, η μόνη άσχημη στιγμή είναι την ώρα που βγάζει τα ρούχα. Είναι, α... είναι αμήχανο πράγμα ναι. να βγάζει τα ρούχα σου. Αλλά το να στέκεσαι γυμνό επειδή οι άλλοι κάτι κάνουν και το βλέπει ότι κάτι κάνουν. Όχι, δεν είναι τίποτα. Άρα έφυγε γρήγορα η ντροπή. Η ντροπή έφυγε αμέσω μπορώ να πω. Πάντοτε όμω το γδύσιμο και το ντύσιμο ήταν μια μηχανή στιγμή. Ποτέ δεν έπαψε. Έπρεπε να πηγαίνει γυμνό και να παίζει γυμνό. Θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση. Από αυτά τα τρία, εσύ σε ποιο πιστεύει ότι έχει μεγαλύτερη έφεση. Δεν ξέρω. Ο Θανάση και εγώ νομίζαμε ότι θα θέλαμε να κάνουμε όλη μα τη ζωή ταινίες. Αυτό δεν γίνεται να γίνει και έτσι στραφήκαμε. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ο Θανάση και εγώ είμαστε αφηγητέ. Αν ήμασταν σε μια άλλη τεχνολογική εποχή, θα κάναμε μόνο θέατρο για παράδειγμα. Mm. Δεν, δεν ξέρω τι θα κάναμε. Δεν θα είμαστε παραμυθάδες, ξέρω εγώ. Θα Τα ξαναδούμε Τα ταινία. Μπα, Γιατί... Μου φαίνεται δύσκολο. Ε, δεν υπάρχουν οι συνθήκε παραγωγικέ. Δεν, δεν υπάρχουν πια λεφτά και να βάλει ο άλλο για να κάνει πόσα εισιτήρια. Δηλαδή με τι απόσβεση, με τι προσδοκία απόσβεση. Ξέρω εγώ. Όλα αυτά ξέρει το χρήμα είναι ένα πολύ σημαντικό οδηγό του τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Σα περιμένουμε στο θέατρο, ρε ζωή. Εννοείται, θα έρθουμε και στο θέατρο, αλλά εντάξει, εγώ ρώτησα, ρε παιδί μου, μήπω. Πόσε φορέ να δω στο YouTube το κλάμα, δηλαδή. λοιπόν, μπορεί να αρχίσει να ανακαλύπτει το μεριμέρι και να ξαναδεί του συμπέθερου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το Μέρι Μέρι δεν το έχω δει, δεν το έχω προλάβει. Κοίταξε, προσπαθήσαμε να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστικοί. Και αυτό προφανώ για μα. Για μα. Που είσαι Δεν άρεσε στο κοινό. Έχει πάρα πολλέ, αλλά κρυφές παρανοϊκές στιγμές. Οκ, okay, κατάλαβα. Είναι για το Είχε λίγο... Είχε μια επίφαση κομμεντή. Απλά είναι λίγο. Δι... Νομίζω ότι ο κόσμο αυτή την περίοδο δεν θέλει να δει τόσο πολύ κάτι καινούριο. Δηλαδή. Δεν ξέρω, επειδή δεν έχεις και social media, αν ξέρεις τι χαμός γίνεται ακόμη με τις παλιές ασυρές και τις παλιές ταινίε. Θεωρώ ότι πιο άνετα θα ξαναδεί κάποιος, πούμε, από την αρχή το safe sex ή τις τρεις χάριτες ή το κλάμα on repeat, ναι. παρά να δει κάτι καινούριο και να αφοσιωθεί σε κάτι καινούριο. Δεν το ξέρω αυτό. Εμείς προσπαθήσαμε με τις, ε, με τις τρεις μέρες, μέρη, 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 να... Να πλησιάσουμε την Ελληνίδα όσο έχει και βρίσκεται σήμερα. Νομίζω ότι κάποια πράγματα σε αυτό που λέγεται τηλεοπτικό κοινό δεν αρέσανε. Δηλαδή, στο τρίτο επεισόδιο, για παράδειγμα, η πρωτα... μία από τις τρεις πρωταγωνίστρες ξυπνάει, κοιτάει δίπλα τη ότι κοιμάται ένα γυμνό αγόρι, αλλά δεν θυμάται πώ τον λένε, και παίρνει τηλεφωνή τη φίλη τη και τη λέει Παι, παιδάκι μου, χωρίς, το βράδυ και. Παιδί, 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 παιδί. Πώ θα το απευθυνθώ, και αρχίζει τώρα ολόκληρη η ναι. ιστορία. Με, μετά καταλαβαίνω ότι παίρνει και αυτό στον κολλητό του και του λέει. Ποια στιγμή, λένε. <laughs> λένε. Αυτό ίσω ένα κομμάτι του τηλεοπτικού κοινού α πούμε ναι. δεν άρεσε. Είναι τελείω διαφορετικό το τηλεοπτικό κοινό από το κοινό του ίντερνετ, α πούμε. Δεν τα ξέρω αυτά να στα πω. Δεν ναι. τα έχω μελετήσει. Πάντω στην τηλεόραση έχει μείνει ένα αρκετά συντηρητικό ο, κομμάτι ναι. του εβραίου κοινού. σω γι' αυτό είναι τόσο στραμμένο μονόπαντα προ τι δεκαετίε του 50 και του 60. Αλλά και κάποια από τα σύγχρονα είναι σαν να είναι το 50. Δυστυχώ <μ gast> ισχύει αυτό. Θέλουν ίσω ένα κοινό συντηρητικό που θέλει να κάθεται στο γνώριμο. Μου είπε και πριν για το οξυγόνο. Πώ αποφασίσατε από Έλαδε. το τόσο γέλιο και από τόση καμενιά να πάτε ξαφνικά σε κάτι τόσο δραματικό. Κοίταξε να δεις, αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει ολότελα κανείς στον εαυτό του και να στο εξηγήσω εντελώ εντελώς γιατί. Ε, ήταν μια παρόρμηση εκείνη τη στιγμή. Ήταν σαν να μας έχει έρθει στο στόμα ένα πολύ κακός χρησμός. Πώς να σου το εξηγήσω. Και βρίσκω εκ των υστέρων με αυτά που ακολούθησαν από το 2010 και μετά. Βρίσκω ότι δεν είχαμε και απόλυτο άδικο. Συνέβαινε κάτι περίεργο όντως στην ελληνική κοινωνία. Το οποίο εκείνη την ώρα δεν είχαμε πώς να το εκφράσουμε. Και το εκφράσαμε με αυτή τη δυσίωνη ταινία. Το yeah. AI σε τρομάζει καθόλου του πώς μπορεί να συντελέσει το ότι οι σειρέ, ας πούμε, πλέον μπορεί να γράφονται και από ένα μηχάνημα. Κοίταξε να δεις. Βλέπω τόσες πάρα πολλέ σειρέ. Ε, ιδιαίτερα στα στις πλατφόρμες, πλατφόρμες ναι, Που είναι πραγματικά σαν να είναι γραμμένες. AI, okay. Οπότε δεν... <laughs> δεν σε τρομάζει. Μου φαίνεται δηλαδή τόσο μηχανιστικός ο χειρισμός σε πάρα 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 πολλέ σειρέ, λίγε σειρέ εκτιμώ, α πούμε, πω, από... όπα, τι περισσότερε τι βρίσκω τόσο ετοιματζίδικε, μα τόσο ετοιματζίδικε που ίσω η <χει> τεχνητή νοημοσύνη και να κάνει και καμιά ναι. μαγιά. Να βοηθήσει και λίγο <χει> την κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι πλέον οι σειρέ γίνονται τόσο στην ξεπέτα. Μα να πω κάτι. Και, και βλέπω και σειρέ που δεν γίνονται στην ξεπέτα. Είναι όμω τρομακτικά προβλέψιμε. Ναι. Εγώ, α πούμε, υπάρχουν δύο εκπομπέ τώρα που συζητούσα με το Θανά. Εγώ δηλαδή κάνω το σταυρό μου. δεν δε θα δεχόμουν να τι γράψω. Το Crown και το Fauda. Το Χάο. Αυτό ναι. το εβραϊκό. δεν θα δεχόμουν. Γιατί? Γιατί εγώ το Crown το έβλεπα γι' αυτό. Δεν θα δεχόμουν γιατί θα έλεγα πώ θα χειριστώ αυτό το πράγμα. Ναι. Ανθρώπου ζωντανού που υπάρχουν. Δηλαδή, Πώ θα χειριστώ, ούτε καν πεθαμένου. Εντάξει, τώρα η Βασίλισσα βέβαια πάει. Και τον πεθαμένο, να σου πω κάτι. <σταξίλισσα> και τον πεθαμένο. Είναι ωραίο να σκυλεύει το πτώμα του. <σταξίλισσα> και είναι <σταξίλισσα> τόσο ρε παιδί μου στην κόψη αυτό το πράγμα. Τόσο δεν χαρίζεται πουθενά. Τόσο δεν μπορεί να καταλάβει πολιτικά που πρόσκειται. Δηλαδή πραγματικά το σταυμάζω. Και το ίδιο είναι και με το Φάουντα. Που λε, δεν το πιστεύω. Και χειρότερα είναι το Φάουντα. Γιατί. Ε, στο κάτω κάτω της γραφής και τι μπορεί να γίνει με την Ταϊάννα και τι μπορεί να γίνει άντε και δεν μας νοιάζει αυτή τη στιγμή που συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή λίγα χρόνια πριν και δεν ξέρω μπορεί να συνεχίζει δεν ξέρω τα γυρίσματα δεν ξέρω τι να πω και δεν μπορώ να καταλάβω είναι Παλαιστίνοι η άλλη είναι Άραβες τι, δεν μπορώ να καταλάβω πως διαχειρίζονται καλλιτεχνικά αυτό που συμβαίνει την ίδια στιγμή και μάλιστα που είναι τόσο αιματηρό δεν είναι ότι συμβαίνει κάτι απλό πραγματικά του θαυμάζω απεριόριστα αλλά δεν θα το έγραφες δεν θα το έγραφα εννοώ από τη διλία μου δεν έχω τόσο θάρρος yeah. δεν έχω τόσο θάρρος σαν άνθρωπος Ζήτω οι τρει χάρτε. Ισχύει, ναι, εντάξει. Κοίτα να σου πω κάτι. Το να προσφέρει γέλιο στον κόσμο. Έχει πολύ θετικά. Δηλαδή, σε κάνει να εσύ λίγο καλά. Φυσικά, φυσικά. <laughs> και, 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 εγώ το καταλαβαίνω. Το δέχομαι αυτό που λε και το καταλαβαίνω και αυτή είναι η φύση μου, νομίζω. Ναι. Αυτή είναι η φύση μου. Πιστεύω ότι είμαι από του τυχερού που κατάλαβαν τη φύση του σχετικά νωρί. Ένα παιδάκι δεν το ξέρει και είναι. Του. είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει τι θες να κάνει στη ζωή σου, ειδικά όταν υπάρχουν πολλοί σύγχρονοι δρόμοι που πρέπει να ακολουθήσει. Και τι μπορεί. Γιατί το, το θέλω και το μπορώ είναι δύο πολύ σχετικέ έννοιε. Γιατί πολλέ φορέ επιδιώκουμε την επίφαση του πράγματο και δεν σκεφτόμαστε... Δηλαδή, για μένα ξέρει ποιο είναι. Μηχανικό. Αυτό, πα Είσαι σε μια ταβέρνα, ξέρω εγώ, στην εξοχή. Και λε, τρέχει λάδια του το αυτοκινήτου. Τι έχω πάει, δεν μπορώ να κάνω. Κατα... Και αυτό λοιπόν, μη σε νοιάζει. Και θα πάει, θα κρυώσει το φαγητό του και θα πάει και θα σου φτιάξει το αυτοκίνητο. Αυτό για μένα έπρεπε να είναι μηχανικό. Κατάλαβε. Ναι. Είναι η φύση του τέτοια. Δηλαδή, εγώ, ε, πώ να σου το πω, όταν δουλεύουμε, γιατρεύομαι <laughs> από πολλέ μικροανάγκε, α πούμε, την ώρα τη δουλειά. Μετά, όχι. Μετά. Ας πούμε, ή Για σένα, η ώρα τη δουλειά είναι ο ένα μήνα που μπορεί να γράφει, α πούμε, ή είναι, ξέρω εγώ, τι ώρε που θα είσαι καθαρά. Τι ώρε, μάλλον. Ah, okay. ε, ώρε που είμαστε με το θανάσι στο. Στο κομπιούτερ, στο... Γιατί υπάρχει και κόσμο που σου λέει, Εγώ, α πούμε, όταν γράφω ταινία, δεν μπορώ να συναναστρέφω με κόσμο. Π.χ. Καταλαβαίνω ένα στοιχουργό ότι την ώρα που είναι που την έχει βιδώσει ένα τραγούδι, να θέλει να κλείσει. Κλειστρυ... Δεν μπορεί να γράψει ένα σείρελ και να κλειστεί μέσα, γιατί εντάξει, θα πρέπει να μονάσει. Όχι. Ε, γίνεται όπω δεν μπορεί να γράψει μυθιστόρημα και να κλειστεί ναι. μέσα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα, τα μεγάλα project, ένα μυθιστόρημα, ένα Σύριαλ, μια ταινία ακόμα. Και η ταινία δεν είναι μικρό. Είναι αστείο. Μεροκάματο. Ναι. Μεροκάματο. Συνεπώ πρέπει να έχει την ευχέρεια να συγκεντρώνεσαι και να ξεσυγκεντρώνεσαι, αυτό στιγμή δηλαδή με το που κάθεσαι, να μπαίνει αμέσω στο Λούκι, α το πούμε, του συγκεκριμένου τη ιστορία, του συγκεκριμένου σύριαλ. Και βέβαια με το που σηκώνε από την καρέκλα, τάκ, να γυρίζει. Πίσω και, και ναι. και να επιστρέφει. Είναι κανονικό άνθρωπο. Ναι, στην κανονικότητά σου. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώ την παλεύετε και δουλεύετε τόσα χρόνια μαζί, Μαχιά. και δεν έχετε σκοτωθεί. Όχι ίσα ίσα που όσο περάνε τα χρόνια τόσο. Λιγοστεύουν, α το πούμε, οι αντιθέσει με το Θανάση. Λιγοστεύουν. Ναι, και... ναι, 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 σαν τα σκυλιά. Τώρα όχι, δεν Δηλαδή αλλά ξέψυχα κι αυτό. <laughs> <laughs> Γιατί εγώ φαντάζομαι, ας πούμε, ότι άμα εσύ θες να γραφτεί κάπως συγκεκριμένο το επεισόδιο, μπορεί να σε πιάσει παράνοια, ξέρω εγώ, ναι. και να θέλει ο Θανάσης εννοείται κάτι άλλο. Εννοείται αυτό, εννοείται αυτό. Και ποιο κερδίζει στο τέλος, <laughs> κάνετε και δύο παραχώρηση. Να σου πω, κερδίζει το σύριαλ θα σου έλεγα τι 50 φορέ ο Δανάσης, τι 50 φορέ εγώ. Δεν ξέρω να τι μετρήσω. Η πιο ισχυρή ιδέα τελικά ε, κερδίζει στι διενέξει. Uh, Θέλω <χω> να μου πει πόσε φορέ σα έχουν μπερδέψει με άλλα δίδυμα που γράφουν στην ελληνική τηλεόραση. Πολλέ φορές. φορές. <χω> είναι πολύ συνηθισμένο. Ο κόσμο δεν είναι υποχρεωμένο. Δηλαδή, πάρα πολλέ φορέ ακούω διάφορου καλλιτέχνε ε, από το να σχολιάζουν με τα μαλλιά τους λέει, μα έτσι τα μαλλιά μου τα είχα στο τάδε σύριο <σχ> δεν με παρατάσεις εσύ <σχ> Εντάξει, τώρα λέμε για πολύ συγκεκριμένο ρε παιδί μου. Π.χ. <σχ> <σχ> το κλασικό είναι ότι θα σα πω ότι είστε Ρίγα Αποστόλου. Ναι, που... <N> <σχ> <σχ> <άλλα κάποιος> όχι, <σχ> το όνομα <σχ> δεν το λένε. Δεν Όχι, εμένα ναι, με λένε Ρίγα. Ναι, αμέ. Ε, αλλά μπερδεύουν τι δουλειέ. Αυτό εννοώ. Ότι ναι. π.χ. Ναι, 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 ε, τώρα α πούμε, γιατί έχω βάλει να με ρωτήσουν και στο Instagram, κάποια μου έγραψε γιατί και το τι ψυχή θα παραδώσει. Ναι, α, <laughs> και, εμένα <laughs> πάση... και εμένα με έχουν ερωτήσει. <laughs> τι να <laughs> <laughs> τί, τι <θα> το ρωτήσω, δεν ξέρει. Ναι, ναι, βέβαια γίνεται. Μια φορά είχα πάει σε ένα κατάστημα και είναι μια πολύ. Κύριε Ρέπα, συγχαρητήρια για το safe sex τη τρει χάριτε το δίσεξα Μαρτίν, τη θηλυκή εταιρεία του απαράδεκτου. Συγγνώμη, συγγνώμη. Και αρχίζει και λέει όλου του τίτλου. Όλου του τίτλου τη εποχή. Όλη τι κομμωδίε. Μόνο του Λαζόπουλου δεν είπε. Γιατί φαίνεται αυτό. Τι είπαγε, δεν μπορεί. Αυτό τα γράφει ο Λαζόπουλου ο ίδιο. Επειδή είναι και ο ίδιο μπροστά. Ναι, επειδή είναι και ο ίδιο μπροστά. Μου πίστοσε όλη την ελληνική μυθοπλασία. Εντάξει. Εντάξει, καλό, <laughs> είναι και αυτό. Είναι και αυτό. <laughs> κάτι είναι και αυτό. <laughs> Αλλά άμα κάποιο είναι φαν, φαν αν κάποιο έχει δει τηλεόραση, καταλαβαίνει τι διαφορέ από το, του γάτσου. Όλοι καταλαβαίνουν, άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Να σου κάτι. Ο Ρίγα είναι πιο φασαρή, α πούμε. Εσεί είστε πιο. Είναι άλλη φάση. Ο κόσμο δεν ενδιαφέρεται για. Αυτό δεν καταλαβαίνουν οι καλλιτέχνε. Δεν ενδιαφέρονται για σένα. Ενδιαφέρονται για τον εαυτό του. Χεστήκανε τι ένιωσε, τι κάνει και αν έχει ταλέντο και αν δεν έχει. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να ακούσω το τάδε τραγούδι επειδή ο τραγουδιστή ή η τραγουδίστρια έχει φωνάρα. Στα αρχίδια μου είναι ότι εγώ δεν έχω φωνή και δανείζομαι τη φωνή του για να βγάλω αυτό το αχ. Δεν με ενδιαφέρει πόσο σπουδαίο είναι. Το δικό μου αχ πρωτεύει. Αυτό δεν καταλαβαίνουν οι καλλιτέχνε. Εγώ θέλω να γελάσω. Θέλω να δω μια καρικατούρα του εαυτού μου και να γελάσω. Αυτό θέλω εγώ. Θέλω να δω τον εαυτό μου και να γελάσω, ή να δω τον εαυτό μου και να συγκινηθώ, ή να δω τον εαυτό μου και να φοβηθώ, ή να δω τον εαυτό μου και να μπω σε suspense, ας πούμε. Ο εαυτό μου με ενδιαφέρει. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Εμεί καλύτερα, καλλιτέχνε είμαστε τόσο εγωιστέ και χαζοί, που δεν βλέπουμε το προφανέ. Ο θεατή ενδιαφέρεται για το δικό του εαυτό, όπω ακριβώ όταν αγοράζει ένα ρούχο για το δικό του το σώμα ενδιαφέρεται. Όχι για να υμνήσει το πόσο σπουδαίος είναι ο designer που το φτιάξε. Δεν τον νοιάζει. Παρεμπιπτόντος μπορεί να πει και μπράβο του. Αλλά εντελώ ναι. Το ζήτημα είναι πόσο μου πάει. Πω, πω Σκάλωσα τώρα γιατί έχεις πάρα πολύ δίκιο και δεν το είχα σκεφτεί έτσι ας πούμε. Μα να σου πω ακόμα και στη δική σου δουλειά. Τι είναι το, το ζήτημα, το κατά πόσο προλαβαίνει στη δική του ερώτηση. Δηλαδή, ποιο είναι ο επιτυχημένο δημοσιογράφο. Αυτό σου λέει, Μπράβο. Δηλαδή, μιλάμε με ένα πολιτικό. Καλά του τάπε. Yeah. Ε, σε εκείνη την περίπτωση. που προλαβαίνει την ερώτηση που έχει στο μυαλό. Άρα το επικεντρώνει ο θεατή. Όχι η, η δημοσιογραφάρα που νομίζουν ότι δεν ξέρω τι είναι θέλει. Παίρνουν βέβαια και κάτι λεφτά που έχουν ένα δίκιο. Έχει ξεκλειδώσει τον τρόπο που σκέφτεται το κοινό και γι' αυτό μάλλον έχετε κάνει τόσε επιτυχίε. <laughs> <laughs> Όχι μωρέ. Κοίταξε, είσαι μια ζωή, είσαι μια δουλειά. Ε, εντάξει. Λογικό είναι να σκεφτεί τι συμβαίνει, Ρε φίλε, ναι. τι αγοράζει το κοινό αγοράζοντα, α πούμε, ένα ειστήριο. Έστω ε, ε, πατώντα το κουμπί για να δει το σιριάλ μα. Τι, τι μπορεί να θέλει να δει νομίζω ότι ο θεατής λειτουργεί για τον εαυτό του και αυτό πρέπει να καταλάβουμε καλά δεν ενδιαφέρει κανέναν το πόσο ταλέντο έχουν. και πολλές φορές το βλέπω κάποιους που λέει που κάνουν αγώνα να δείξουν το ταλέντο τους βρε χάζε δεν ενδιαφέρεται για σένα για τον εαυτό του ενδιαφέρει θέλω να μου πεις ποια είναι η αγαπημένη σου στιγμή μέσα στη μέρα oh, εξαρτιέται <laughs> από τη μέρα μωρέ Ξέρεις τι γίνεται όσο μεγαλώνω, επειδή όντως αυτό που λένε, θα πω τον Πανάλο, ότι οι χαρές γίνονται πιο απλές. Είναι τόσες πολλές οι ωραίες στιγμές, ας πούμε, και όταν ξυπνάω, λίγο πριν να αρχίσει η δουλειά με το θανάσι μ αρέσει. μ' αρέσει να ξυπνάω στην επίδαυρο στο εξοχικό μας. Ας πούμε, να, μια στιγμή που μ' αρέσει πολύ. Δηλαδή, να φάμε σε μια ταβέρνα, ας πούμε... Χειμώνα με ήλιο όμω, μεσημέρι με ναι, ήλιο, ναι, ναι. να έχει φάει και να περνάμε μέσα από τι πορτοκαλιέ για να πάμε προ το σπίτι. Δε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι ωραιότερο. Εμένα που εντωμεταξύ τα περιγράφεις και μπαίνω μέσα στι ιστορίες. Εγώ τώρα είμαι με την πατάτα την τελευταία και με τον ξεκούμπο των παντελόνι και πατάω. Είχαμε πάει μια εκδρομή στου δελφού στην Αράχοβα. Και του έλεγα μετά, όταν γύρισα, του περιέγραφα του Θανάση. Θανάση, του λέει τόσο ωραία. Γιατί ήταν έξω, λέω, το χιόνι, αλλά είχε ήλιο και ήμασταν εκεί, ήταν το τζάκι, ακουγόταν λίγο τσικ τσικ το τζάκι της ταβέρνας, ήταν πολύ αργά, ήταν πέντε το απόγευμα, είχαν φύγει οι πελάτες και άκουγα μόνο τους ήχους μέσα στην την και κουζίνα. <laughs> <laughs> Ακούγαμε μόνο τους ήχους και τρώγαμε Φασολάδα με ρέγκα. Ομόνε oh, αμέσω θα τη χαλάσει <laughs> Μα λέω βρε, δανάζει, αφού και αυτό ήταν κομμάτι τη ειδηλιακότητα η φασολάδα με τη ρέγκα να πούμε. Αν έχετε δει άλλου ανταγωνιστικά στο συσυγγραφή. Νομίζω ότι είναι ψεύτη όποιο πει ότι δεν ζηλεύει. Δηλαδή, όταν α πούμε το δικό μα το οξυγόνο έκανα ας πούμε 20.000 τη βδομάδα και την ίδια στιγμή η πολιτική κουζίνα έκανα ας πούμε 150.000 τη βδομάδα, ε, δεν μπορεί να πείσω ότι δεν με τσίμπησε το φιδάκι της ζήλιας. Από εκεί και πέρα είμαι υπερήφανο να πω ότι ουδέποτε ευχήθηκα το θάνατο κάποιου συναδέλφου μου, <χι> γιατί έχω αισθανθεί πραγματικά από κάποιου συναδέλφου πολύ φθόνο. Θεωρώ ότι ποτέ δεν φθώνει άνθρωπο. Ε, ότι εκείνη τη στιγμή ζηλεύω και λέω: Γιατί ρε γάμο, όταν εγώ στο πηγάδι κατούρισα. Α έκανα και κανένα ιστήριο παραπάνω. Θα μου πεις από μόνο σου τα κύριε μου. Δεν γυρίζουμε μετά το mm. κλάμα, βγήκε από το παράδεισο το οξυγόνο. Εντάξει. εντάξει Έφταγα επαφ... κι εγώ. Εντάξει. Μετά το κλάμα όμω, ό,τι και να γύριζε, συγγνώμη κιόλα. Δεν θα πήγαινε. Έχεις δηλαδή, αν γύριζε άλλη κομμωδία, άπατη θα πήγαινε. Ναι, ναι, μετά έχεις από αυτό. Που μεταξύ όλη το παρουσία. Δηλαδή και η Τζόη που είχε έρθει εδώ, ήταν σε φάση. Εντάξει, δεν είχε πάει τόσο καλά τότε. Και είμαι σε φάση. Πάτε καλά, μωρέ. <laughs> Τελικά το τζέλα δέλτα είχε φουγάρα. Το ρωτώ πολλά. Ένα από αυτά που εντάξει με κάνουν να χαίρομαι. Δηλαδή μια φορά είχα μπει μέσα σε ένα αυτό για μια συνέντευξη και ήταν σε ένα καφενείο γινόταν η συνέντευξη και ήταν ένας νεαρός και είχε, και είχε ένα αυτοκόλλητο πάνω την τζέλα τελαφράγκα. Ε, Επίση, κάποια στιγμή, μια εποχή που ήταν πάρα πολύ ο κούγια, πολύ μπροστά, με διάφορε υποθέσει, ε, και κάποιε φορέ ε, υπεστήριζε κάποιε παραδοξολογίε. Ξαφνικά μου έρχεται ένα από αυτά τα αστεία. Τα μήμ. Ναι, ναι ένα μήμ που έλεγε. Είχε τον κούγια φωτογραφία και έγραφε. Το Τζέλα Δέλτα είχε, είχε φουγάρα. <laughs> 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 Τέλειο από πού παίρνει ερεθίσματα για να γράψει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Η ζωή όπω σε διαπερνά σου δίνει τα ερεθίσματα. Ένα μεγάλο, 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 μεγάλο ερεθίσμα για μα πιστεύω είναι οι ίδιοι ηθοποί. Οι ίδιοι ηθοποί. Οκ, okay, είναι ναι, αυτό που μου είπε και πριν ότι έρχονται στο μυαλό σου. Οπότε λες, θα γράψω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο όταν έχει μουσες. μουσε. Κοίταξε να δει. Εγώ νομίζω ότι η δουλειά μα είναι όπω τον έρωτα. Πρέπει να τελεί εν δουλεία ο έρωτα είναι σε απελευθερώνει η αίσθηση τη ίδια τη δουλεία. Γιατί είσαι σε δουλεία προς το άλλο πρόσωπο. Δεν γουστάρει απλά. Άμα γουστάρει απλά, χέστα, δεν είσαι ερωτευμένο. Ο έρωτα είναι δουλεία. Έτσι είναι και πιστεύω στη δουλειά μα. Πρέπει να τελεί εν δουλεία. Εμεί είμαστε σαν δούλοι των ηθοποιών για του οποίου γράφουμε. Να μα πει μία αστεία στιγμή στα γυρίσματα, στο κλάμα. Χιλιάδε. Δεν τελειώνουν. Αλλά το, αυτό που ήταν το πιο δύσκολο για να γυρίσουμε με τη μύρκα ήταν στη σεξουαλική μα κινητικότητα. <χω> Όταν ήμουν <χω> η Μίρκα <χω> μπρο... <χω> Αυτό δεν ήταν τόσο δύσκολο που είναι η μύρκα μπροστά και εγώ από πίσω. Γιατί δεν βλέπει τι κάνει. Αυτό που ήταν δύσκολο είναι που ήμουν εγώ ξαπλωτό και με είχε καβαλημένο η... <χω> η Μίρκα και έπαιζε το μπουζούκι. Αυτό δηλαδή κάναμε δεν ξέρω πόσε ώρε για να το γυρίσουμε από τα γέλια. δηλαδή, γιατί δεν γινόταν ένα συγκεντρωθεί. Ποιο το σκέφτεται καν αυτο, αυτή τη σκηνή, δηλαδή. Πρέπει να έχει. Να πει κάτι. Αυτό, αυτό δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Και επίση το. Πώ το λένε, το δικαστήριο. Πω, πω. Διότι καθόμασταν, α πούμε, και γυρίζαμε. Γυρίστε τα κεφάλια, γύριζαμε έτσι το κεφάλι και περνούσε ο βοηθό ή ο μακιγέρ και βάζανε την ε, σιλικόνη στα μάτια. Και λέγανε: Πάμε! Πέκλε. <laughs> και έπρεπε να αρχίσουμε να τραγουδάμε με ύφο. <laughs> Λυπημένο, μπεκλεντήτα και Και να νιώθουμε να τρέχει σιλικόνη στα μάτια μα. <laughs> <laughs> και γάλαγε συνέχεια. Αντί ο καημένο έπρεπε να πει: Τζέλα, τζέλα. Έγινε θαύμα. <laughs> Αυτό αν παρατηρήσεις δεν, δεν υπήρξε ούτε μια καλή λήψη. Αν παρατηρήσεις γελάει και το κρύβει ότι είναι ε, λιγμός κλάματος. Ποιο είναι <laughs> το guilty pleasure σου? Κοίταξε να σου πω. Τώρα στην ηλικία μου είναι το φαγητό. Όχι κάτι άλλο guilty pleasure. Τι που βλέπεις film story ξέρω εγώ ή κάτι. Έχω δει My Style Rocks της πρώτης περίοδου <laughs> όταν ήταν η Ιωάννα Τούνη. Έχω δει την πρώτη σεζόν Bachelor. Από κάπου πρέπει να εμπνευστεί και εσύ νομίζω. Και έχω δει και από το Survivor όταν ήταν ο Ηλίας Γκότσης. Εντάξει, το τελευταίο λίγο βαρετό, όλα τα άλλα αρκετά... Όχι, δεν είναι, γιατί έχει και τα θλίματα αυτό. Ναι, όχι, αυτό είναι το βαρετό. <ΣΣΣ> Φέτος πού θα σε βρούμε, πού θα βρούμε τις δουλειές σου. Ναι, εμένα δεν θα με βρείτε, εγώ θα είμαι στο σπίτι μου. <ΣΣ> Οι δουλειές μου είναι επανάληψη. Η Κάτια Δανδουλάκη, διάλεξε το θάνατό σου αγάπη μου. Στο θέατρο Δανδουλάκι. Επανάληψη, μπαμπάδε με ρούμι. Η πρώτη κομμωδία μα που παίχτηκε στην Αθήνα είναι αυτή. Αλήθεια. Ναι. Το είχε ανέβει στο θέατρο Βεάκη με το θεία του σταμάτη φασουλή. Και παίζανε η Ρόπα, η Καβογιάννη, η Μπαλανίκα, η Γερασιμίδου, της... Γερασιμίδου ε, 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 και ε, ο Αποστόλη ε. ο Γκλέτσο. Ε, και τώρα είναι η Τζόι, ε, 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 η, η Βίκυ, ο Χριστά, ο Χρήστο ο Χατζιπαναγιώτη, ο Κόκλα, η Λεκάκη και η Σοφία Ιβογιατζάκη και το, 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 το καινούριο κοσκινάκι το φετινό στο Θέατρο Πυρώς 131 για μια ζωή λέγεται ε, και είναι η ιστορία μιας ακούσιας διγαμίας, μια κοπέλα, ζωή στην ηλικία σου. Το 1940 όμως παντρεύεται ένα νεαρό, ο οποίος χάνεται στην Αλβανία. Το 1943 τα φτιάχνει με έναν άλλον και λίγο μετά το γάμο εμφανίζεται και ο χαμένος, διότι είχε γίνει λάθος στα χαρτιά. Άβολο. Και έτσι... <laughs> και Κομωδία φαντάζομαι. Ναι βέβαια, κομωδία. Έτσι Σε ένα ζωφερό περιβάλλον βέβαια, γιατί είναι ναι. υπάρχουν οι Γερμανοί, υπάρχει ένας αναδιόμενος εμφύλιος. Αλλά μέσα σε όλο αυτό ε, γίνεται ένα, σαν ένα έργο του Μαριβό. Το ένα παίζουν τέσσερα υπέροχα νέα παιδιά, ο αγαπημένος βέβαια ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης και μαζί του ο Μιχάλης ο Μιχαλακίδης είναι οι δύο νέοι που μπερδεύονται ερωτικά, είναι οι δύο γαμπροί. Η νύφη η ζωή είναι η Δανάη η Παπά και ένα υπέροχο επίσης πολύ γλυκό. Αυτά τα δύο κορίτσια είναι από μέλη καμωμένα. Και η Δανάη και η Χριστίνα η Ματιουλάκη που παίζει στην Ιουλία τώρα το προξενείο της Ιουλίας. Και έχουμε του καρατερίστε μα, τη Μαρία την Αντουλινάκη, τη Σάρα τη Γανοτή, που κάνει τη μία συμπεθέρα, και βέβαια συμπέθερο είναι ο Αλέξανδρο Αντουνόπουλο. Ε, τώρα πια στο Δίσεξα Μαρτίνα έπαιζε τον Εραστή, τώρα κάνει τον συμπέθερο. Άβολο. Μην τι το πούμε. Καλύτερα να μην το θυμίσουμε. Ε, τι το ξέρει. <Κι <Κι <Κι> το... Θυμάμαι μια φορά ο Καημένο είχε έρθει να δει ένα έργο μα που λεγόταν Πριν το Χάραμα και για μια στιγμή τραγουδούσε η Μπέτη η Μαγκύρα. Ε, με τον Αλέξανδρο τον Μπουρδούμη τραγουδούσαν θέλω κοντά σου να μείνω και ε, δάκρυσε ο Αλέξανδρος γιατί το ίδιο τραγούδι το έλεγε με την ένα στο Δίσεξα Μαρτίν. Έλα, δεν μπορώ. <laughs> Αγάπη μου. <laughs> και η να με δι... Όλου του μιλάμε. Όλα τα τόπο ονόματα έχετε δουλέψει. <laughs> αυτού, αυτού, αυτού. <laughs> Αυτά. Κλείνουμε. Αρκετά σε έχω κρατήσει εδώ πέρα όμοιρο πόσε ώρε. Τώρα βλέπω πόσο βλακεία ρούχο φόρεσα. Δηλαδή. Τόσο και, ενώ, πρα... έχω δει την εκπομπή, έπρεπε να βάλω ψυχρά χρώματα. <laughs> Ωραία. Όχι, να <μια> χαρά είναι. <laughs> είναι. πιο. Πιο για την ηλικία μου, ίσω. <laughs> όχι, δεν ισχύει αυτό. <laughs> να πάτε να δείτε τι παραστάσει, θα βάλω από κάτω link. Πρέπει να πει κάτι άκυρο για να κλείσουμε. Σαν την παραγγελία του Πούλου που έλεγε. Λέει, νομίζουν όλοι ότι θα είμαι στην παράκια, θα γελάνε λίγο. Δεν... Ό,τι κάνω, το κάνω στην κάμερα τέλος πάντων. Δεν έχω άλλα.